ότι όπως ανέφερε ο κύριος Γιαννακάκης, σαν ενημέρωση το λέω, το de minimis, τα χρήματα του de minimis είναι για 3 χρόνια. Φέτος εξαντλήθηκαν τα λεφτά του de minimis, που σημαίνει ότι του χρόνου, αν έχουμε βροχοπτώσεις και αν δεν ενταχθεί στον κανονισμό του ΕΡΓΑ, μην περιμένουμε ούτε ένα σένς. Άρα είναι το πλέον απαραίτητο να πετύχουμε να ενταχθεί στον κανονισμό του ΕΡΓΑ. Δυστυχώς, ο χρόνος έχει περάσει. Ήδη σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε ήδη να έχει ενταχθεί. Γιατί είναι 4 χρόνια κυβέρνηση. Το γνωρίζω το θέμα από την πρώτη μέρα που μπήκαν και δυστυχώς δεν έχουν αναγνωρίσει μέχρι και σήμερα ότι όντως οι βροχοπτώσεις πρέπει να αποζημιώνονται από τον ΕΡΓΑ. Αυτό που σήμερα μπορούμε να πετύχουμε, ξέρετε τι είναι, υπόσχεση και τίποτα άλλο. Μετά τις εκλογές, το πρώτο πράγμα που θα δουν θα είναι αυτό. Και μετά από 4 χρόνια θα ξανάρθουμε εδώ και θα έχουμε πάλι το ίδιο θέμα. Γιατί ξέρουμε ότι ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα. Με όλες τις κυβερνήσεις. Και δεν θέλω να ξεχωρίσω καμία. Λοιπόν, εάν και εφόσον αυτό το πράγμα δεν ενταχθεί στον κανονισμό του ΕΡΓΑ πριν τις εκλογές, τότε θα είμαστε στην ίδια κατάσταση του χρόνου τέτοιον καιρό και θα συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Εγώ όμως θέλω λίγο να σταθούμε και στις αποζημιώσεις του de minimis. Γιατί κάθε μέρα βγαίνουμε έξω και κάθε μέρα ακούμε τον κόσμο ο οποίος είναι δυσαρεστημένος και ο οποίος βρίζει και ο οποίος θεωρεί ότι έχουμε και εμείς που τέλος πάντων ασχολούμαστε με κάποια πράγματα συμμετοχή στο έγκλημα του de minimis. Γιατί αυτό το οποίο δόθηκε σαν αποζημίωση de minimis για τις βροχοπτώσεις ήταν μία ντροπή, ήταν ένας εξευτελισμός, ήταν μείωση της προσωπικότητάς μας, ολών μας. Εάν θεωρούμε ότι τα 80 ευρώ το στρέμμα, τα οποία μας έδωσαν, με μία λίστα ποικιλιών, όπου τα 3/4 από τις ποικιλίες οι οποίες υπέστησαν ζημία είναι απ' έξω, και αυτό το πράγμα το κάνουμε γαργάρα, τότε παιδιά, να μην περιμένουμε και πολλά πράγματα. Καλά κάνουν και μας ξεφτυλίζουν και μας ντροπιάζουν και εμείς τα ανεχόμαστε και τα δεχόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί συμμετείχα στη σύσκεψη του Υπουργείου τον Ιανουάριο μήνα για το de minimis. Η υπόσχεση του Υπουργού ήταν και βγήκε και με δελτίο τύπου ότι θα είναι 150 και 135 ευρώ το στρέμμα οι αποζημιώσεις για τις βροχοπτώσεις. Κάνει δελτίο τύπου το Γενάρη μήνα και αναφέρει μία λίστα ποικιλιών με 150 και 135, φαντάζομαι το θυμάστε όλοι. Μετά από επικοινωνίες πολλών ημερών και ψάχνοντας να δουν κατά πόσο αυτό μπορεί να σταθεί και θα έχει μία αξιοπρεπή στάση στον παραγωγό, αποφασίζουν να βάλουν όλες τις ποικιλίες μειώνοντας το ποσό. Το αποτέλεσμα, μειώνουν το ποσό στα 80 ευρώ το στρέμμα, βάζουν τη λίστα των ποικιλιών που ήταν για 150 και 135 και μέσα από τη λίστα αφαιρούν και άλλες 20 ποικιλίες σε ρολάκι και νεκταρίνια. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι εξευτελισμός, δεν είναι κοροϊδία,
και το δεχόμαστε, θεωρώ ότι από εκεί και πέρα μπορούν να μας περιπέσουν όπως θέλουν. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το καταγγείλουμε όλοι μαζί, εκπροσωπώντας το σύνολο των παραγωγών κάποιων νομών, έτσι ώστε να καταλάβουν ότι πλέον ούτε μειωμένη αντίληψη έχουμε και ότι δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Εδώ χάθηκαν πάρα πολλά λεφτά από τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά υπήρξαν σε μία από τις βροχοπτώσεις. Εάν ήθελαν να δώσουν τα 80 ευρώ, ναι, να τα έδιναν σε όλες τις ποικιλίες. Εδώ λείπουν βασικές ποικιλίες οι οποίες υπέστησαν και τη μεγαλύτερη ζημία. Να σας αναφέρω. Σαν Γλάου, σαν Γκρέσ, Σουίς Κάρλ. Οι βασικότερες ποικιλίες των Νεκταρίνων. Λείπει η Ρεβγόρ, λείπει η Βένους, που έχει το 80% των παραγωγών, τις έχουν απ' έξω. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία μας έδωσαν ήταν ψίχουλα, ήταν ξεγέλασμα και πρέπει να τους δώσουμε το στίγμα να καταλάβουν ότι πλέον δεν μπορούν να κοροϊδεύουν μαζί μας. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του ΕΓΑ, εάν και εφόσον θέλουν πραγματικά να κολλήσουν, να κολλήσουν μέχρι πριν τις εκλογές. Διαφορετικά θα είναι μία υπόσχεση σαν όλες αυτές που παίρνουμε χρόνια τώρα από όλες τις κυβερνήσεις και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Και θα ξαναείμαστε στα δικαστήρια. Αυτό το θυμηθείτε. Να ενταχθεί πριν από τις εκλογές. Θεωρώ ότι είναι το α και το μ. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ.